Αντιπεριφερειάρχη τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη Εμμανουήλ Ταπατζάς με αφορμή τι εορταστικέ ημέρε του Πάσχα, επισκέφτηκε την διοίκηση της ΕΜΑΚ, τη 4η ΕΜΑΚ στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινή, την αστυνομική διεύνηση και την πυροσβεστική υπηρεσία στην Κομωτινή και το επιχειρησιακό κέντρο του παρακτήματο Ερυθρού Σταυρού στο Θεριλόριο, όπου είχε επικοδομητικέ επαφέ και συζητήσει, ενώ είχε συναντήσει και με μέλη των Συλλόγων Πολυτέκνων και τριτέκνων του Νομουροδόπη. Στην τέταρτη Εμάκο, ο Αντιπεριφερειάρχη ενημερώθηκε από τον διοικητή Μιχάλη Αλτιπαρμάκη για τι δράσει τη υπηρεσία σε επίπεδο περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Έγινε εκτενή συζήτηση για τη δυνατότητα μετεστέγαση τη υπηρεσία σε νέα δομή εκτό βιομηχανική περιοχή Κομωτινή, με τον κύριο Ταπατζά να διαβεβαιώνει για την έμπρακτη στήριξη τη περιφέρεια στην κατεύθυνση αυτή που θα λύσει σοβαρά προβλήματα. Στο περιθώριο τη επίσκεψη, ο κύριος Εμμανουήλ Ταπατζά είχε σύντομη συνομιλία και με τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών τη Ανατολική Μακεδονία Κεθράκη, κ. Πύρο Κούτρα. Στο επιχειρησιακό κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, στο Θεσσαλονίκη, ο αντιπεριφερειάρχης έγινε δεκτός από τον αρχηγό, Κώστα Ιμανιμίδη και εθελοντέ και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει με λεπτομέρειε το πολύπλευρο έργο του τοπικού παραρτήματος, ξεναγήθηκε σε εγκαταστάσει του επιχειρησιακού κέντρου και ενημερώθηκε για την εκπαίδευση των εθελοντών και τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Ο κ. Ταπατζάς εξήρε τη δράση και την προσφορά των εθελοντών, με του οποίου συζήτησε τη δυνατότητα στήριξη του παραρτήματο μέσω τη Περιφερειακή Ενότητα. Ο αντιπεριφερειάρχη του αστυνομικού Μέγαρο συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολική Μακεδονία και Θράκης Ιωάννη Καραμανλή, και στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπη με τον διοικητή Κωνσταντίνο Σουλιώτη, καθώ και τον υποδιοικητή Γιώργο Γιώγα. Κατά την επίσκεψή του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Αντιπεριφερειάρχη συνομίλησε με τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ροδόπη, Απόστολο Κόνστα, τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομωτινής, Αθανάσιο Ραμπατζίδη και στελέχη των υπηρεσιών. Ολοκλήρωσε τι επαφέ του με μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων και Πολυτέκνων του νομοροδόπη, όπου έγινε αποδέκτη τη αισιοδοξία του για την αύξηση των μελών του, αλλά ταυτόχρονα και τη αγωνία του για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με πολλά παιδιά. Έγινε συζήτηση για την ανάγκη στήριξη των οικογενειών με τρία και περισσότερα παιδιά στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναστραφεί το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σε όλες τις επαφές του αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα και πρόσφερε καλάθια με πασχαλινά γλυκίσματα, τοπικά προϊόντα και λαμπάδες που δημιουργήθηκαν από την αξίζω ζωικέ που υποστηρίζει το έργο του Συλλόγου Μέριμνας Αμαία Νοητική του Νομού Ροδόπης Άγιοι